παιδιά. Ήταν πολύ μεγάλη νίκη που κάνανε. Ίσως σήμερα υπερβάλαμε και αυτούς, γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι πολύ οργανωμένη. Τους διαβάζαμε όλη τη βδομάδα, εγώ και συνεργάτες μου. Ξενυχτήσαμε πολλές φορές αμέτρητα βίντεο. Και συνέχεια προσπαθούσαμε να βρούμε λύσεις. Έχει πολύ ποιοτικούς παίχτες. Η μόνη λύση που ήταν το πάθος τελικά. Μπήκαμε παθιασμένα, το πιστέψαμε από το πρώτο λεπτό. Για μας δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα. Και ευτυχώς κυλήσαν όλα όπως τα είχαμε σχεδιάσει. Δεν κάναμε τίποτα με τις τέσσερις νίκες. Σίγουρα η ψυχολογία μας είναι στα ύψη. Αλλά μέχρι να σωθούμε και μαθηματικά, δεν μπορούμε να φυσικαστούμε. Συνεχίζουμε και όπου μας βγει. Συνήθως η ομάδα να κερδίζει λίγο πιο δύσκολα. 1-0, έτσι, με ένα δόγμα πιο αμυντικό. Σήμερα έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, έκανε ευκαιρίες, έβαλε γκολ. Δεν μπορώ να πω ότι το δόγμα είναι αμυντικό, επιθετικό. Φιλοσοφία είναι το ίδιο. Κρατάς το 0, προσπαθείς να δημιουργήσεις μπροστά ευκαιρίες. Άλλες φορές σου δίνει και αντίπαλη ομάδα τους χώρους, άλλες φορές δεν σου δίνει. Σας είπα, σήμερα υπερβάλαμε αυτούς, ήταν ο μόνος τρόπος να τους αντιμετωπίσουμε. Ιδανικό ξεκίνημα, 4 στα 4. Σίγουρα είναι ιδανικό ξεκίνημα. Προσπαθούμε. Κάνουμε και το 5 στα 5, το 6 στα 6, θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Ξαφνικά δεν γίναμε υπερομάδα. Θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα, λέγατε και από την πρώτη νίκη, και τη δεύτερη και τη τρίτη. Συνεχίζεται όμως. Συνεχίζουμε, εντάξει. Πρωτάθλημα είναι πολύ μακρύ. Μέχρι να οριστικοποιηθεί η παραμονή, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Σίγουρα θα έρθουν και στραβά αποτελέσματα. Τι είναι αυτό το πιο βασικό που έχετε δει να αλλάζει στα αποδητήρια και στον αγωνιστικό χώρο από την ημέρα που ανέλαβε ο κ. Πετσίδης και εσείς στον πάγο? Ότι τα παιδιά έχουν καταλάβει σε ποια ομάδα βρίσκονται. Έχουν όνειρα, είναι φιλοδοξίες, είναι παιδιά νέα σε ηλικία και από ό,τι βλέπουν είναι διατεθειμένα να πεθάνουν για τα όνειρά τους. Το παλεύουν, προσπαθούν. Δεν λυγίζουν σε τίποτα. Ειλικρινά είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα αυτή. Όταν